για αισθητή αύξηση των περιστατικών βίας κατά Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη κάνει λόγο το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τον αντίκτυπο της σύραξης στη Λωρίδα της Γάζας. Από την έναρξη των συγκρούσεων στις 7 Οκτωβρίου έχουν καταγραφεί 168 θάνατοι Παλαιστινίων από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και άλλοι 8 από Ισραηλινούς επίκους. Επιπλέον, πάνω από 1.000 έχουν εκτοπιστεί ή και έχουν αναγκαστεί να κατεδαφίσουν οι ίδιοι τα σπίτια τους. Το Ισραήλ από την πλευρά του μιλά για την διεξαγωγή αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων σε πόλεις της Δυτικής Όχθης. Το βράδυ της Τρίτης οι Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν 7 Παλαιστινίους στην Τουλκαρέμ αφού ανείχνευσαν την ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών και έπειτα από ανταλλαγή πυρών συνέλαβαν μεγάλο αριθμό καταζητουμένων υπόπτων. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, από τις 7 Οκτωβρίου έχουν συλληφθεί πάνω από 1.400 Παλαιστίνοι στη Δυτική Όχθη εξερουμένοι στις Ανατολικές Ιερουσαλήμ, η πλειονότητα των οποίων είναι ύποπτοι για δεσμούς με τη Χαμάς.